Είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, όπου σε λίγα λεπτά ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τα Τρίκαλα για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 ανδρών. Το Πανιωνίου με τα Τρίκαλα έχει μόλις τελειώσει και οι ανέρθροι επικράτησαν με 69-62 της ομάδας της Θεσσαλίας. Είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Έρικ Μακόλμ, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους. Από την άλλη, τα Τρίκαλα είχαν πρώτο σκόρερ τον Chris Evans. Τα δεκάλεπτα, 15-10 το πρώτο υπέρ του Πανιωνίου, 19-18 υπέρ του Πανιωνίου το δεύτερο, 13-15 υπέρ των Τρικάλων το τρίτο δεκάλεπτο και 22-18 υπέρ του Πανιωνίου το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Το σκόρ ημιχρόνου ήταν 34-28. Τα Τρίκαλα δυσκόλεψαν την ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Μάλιστα, έφτασαν να προηγούνται και με 4 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, που δεν ήταν τόσο καλό το τρίτο δεκάλεπτο για τον Πανιώνιο. Ωστόσο, και οι ανέρθροι πήραν την δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα και τέταρτη σε εισάριθμα μάτς στη σεζόν. Είμαστε εδώ με τον Βασίλη Καβαδά. Βασίλη, σήμερα πήρατε την νίκη, αλλά τα Τρίκαλα δεν αποδείχθηκαν εύκολος αντίπαλος. Σίγουρα, όλα τα παιχνίδια έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την κατηγορία είναι δύσκολα. Οι ομάδες παλεύουν πολύ, τα δίνουν όλα. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν και πάρα πολλές παγίδες και ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσέχεις. Εμείς ήμασταν ψύχρεμοι, κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και πήραμε την νίκη. Αποκόμισες και έναν μικρό τραυματισμό από το παιχνίδι αυτό, Εντάξει, μένουν αυτά τώρα, δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα το ξεπεράσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Από το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης για το NSTV, Αντρέας Λεκάκης.